Λοιπόν, πάμε όμως σε μια εκτακτή είδηση, Γιάννη. Ναι. Πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε έναν συνάδελφο, τον Γιάννη, τον Σινάνη, ο οποίος είναι αυτόπτης μάρτυρας σε ένα γεγονός που συνέβη πριν από λίγο. Βλέπεις εδώ τα πλάνα. Στο Μαρούσι. Ένα λεπτό. Είμαι live, κύριε. Είμαι live στον αέρα. Εντάξει, ωραία. Μια σα εμποδίζει τίποτα. Όχι, ωραία, δεν θα την τράβηξε την πίνακα. Γιάννη, απομακρύνσου λίγο να μην δημιουργούμε πρόβλημα και πες μας τι έχει συμβεί. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουν τη δουλειά τους εδώ οι άνθρωποι. Πριν από λίγα λεπτά έγινε μια κινηματογραφική καταδίωξη στην κυριολεξία. Το αυτοκίνητο που βλέπετε, εντάξει, εδώ οι αστυνομικοί δεν ήθελαν να τραβήξουμε τις πινακίδες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτή η καταδίωξη. Μην μπαίνετε μπροστά μου, σας παρακαλώ. Είναι live, το καταλαβαίνετε. Με εμποδίζει στη δουλειά μου. Κάντε τη δουλειά σας. Γιάννη, πες μας λίγο το τι έχει συμβεί. Ναι. Αν είναι για να μην δημιουργούμε ζήτημα, απομακρύνσου και ένα-δύο μέτρα από το σημείο. Μέσα στο αυτοκίνητο, μάλλον επέβαιναν τρία άτομα, γιατί οι πόρτες που άνοιξαν και εξαφανίστηκαν αυτοί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο ήταν τρία άτομα προφανώς. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες που έχω εδώ από την περιοχή, πρέπει να ήταν με λάμψη. Κινητοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία. Ήρθαν άντρες της ομάδας Δίας εδώ. Όλη η περιοχή στενίζεται να τους εντοπίζουν, να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα αυτοί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τους έκαναν προφανώς σήμα οι αστυνομικοί να σταματήσουν για έναν έλεγχο. Μπήκαν ανάποδα στο ιδρύς προφανώς σε έναν δρόμο εδώ στην οδό Πανδρόσου. Εγκλωβίστηκαν από τους αστυνομικούς και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο που βλέπετε και να φύγουν. Χτενίζει η περιοχή. Άρα η καταδίωξη συνεχίζεται ουσιαστικά στα στενά εκεί της περιοχής που είσαι, το Μαρούσι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την έκτακτη είδηση. Οτιδήποτε νεότερο συνδεόμαστε. Καλή χρονιά να έχεις. Ευχαριστούμε.